Με λειψά προγράμματα συνεχίζονται τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Μαγνησίας. Ολοήμερα τμήματα στον Πάγο εξαιτίας της έλλειψης 10 δασκάλων, υποστελεχωμένα ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης να μην λειτουργούν από τη στιγμή που απουσιάζουν τουλάχιστον 30 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Την ίδια ώρα, ελλείψεις 15 νηπιαγωγών, 12 εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, 20 μουσικών και κενά σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής γερμανικών και γαλλικών. Μόλις λίγες ημέρες μετά τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να αναζητούν το βηματισμό τους μέσα στα σχολεία που παρουσιάζουν ελλείψεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Απόστολο Μούσιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη εκκρεμούν διοικητικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα οι αποσπάσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το εκπαιδευτικό δυναμικό σε κάθε σχολική μονάδα. Πρόβλημα υφίσταται και με τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην πρωτοβάθμια. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και από τον Βόλο έχουν προσφύγει κατά της οργανικής τοποθέτησης των συναδέλφων τους της δευτεροβάθμιας, αντιδρώντας στην κατάληψη θέσεων που μέχρι και το Μάιο δεν παρουσίαζαν κενά.